καρδιά μας. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Θα σέβεστε, ρε. Θα σου πω κάτι τώρα στα ίσα. Τι ωραία που θα σέβεστε. Τι ωραία, ρε φίλε. Τι ωραία. Ήμασταν στη θύρα 5 όταν έπεσε νεκρός ο Γιώργος Κωστίκος στο 2-0 και κλαίγαμε. Όχι και νεκρός. Και κλαίγαμε. Ναι, ρε, εγώ νόμιζα πέθανε ο άνθρωπος. Έλα, ρε, σκέφτομαι. Λιποθύμηση. Τι είπα ξύλο, ρε. Εγώ στο λέω τώρα τι έγινε πριν 30 χρόνια. Και κλαίγαμε. Και ήμασταν μέσα. Και θα με περάσει αυτός ο Παναθηναϊκός. Και λίγα έβαλα. Ιστορία παραλαμβάνεται. Μόνο ο ΠΑΟΚ. 6 φορές στις 7 που κλείθηκε να ανατρέψει 2 σκόρ τα κατάφερε. Κανείς σε όλη την άλλος. Ευρώπη. Κανένα, ποιο, στον κόσμο. Στον κόσμο. Και τι χειρότερα να παίζα θα βάζα 4 γκολ γιατί αυτοί ήταν έτοιμοι για να χάσουν, το ξέρανε ότι θα χάσουν. Όπως είπε ο σκύλος από την Ουκρανία, θα βάζαμε όσα χρειαζόταν. Πλάκα, πλάκα. Δηλαδή, και 0-2 ήταν στο πρώτο γκολ, θα έλεγε 5-2. Ε, ναι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή φαινόταν κάποια στιγμή θα τη βάζαν. Αν δεν μπορούσαμε εμείς θα τη βάζαν μόνοι τους. Του δίνει ένα μήχρονο αβάντζο, ρε γόλιο. Βάζει. Καλό είναι να μην γίνονται αυτά. Καλό είναι να μην γίνονται. Όχι, ήταν τακτική. Έπρεπε να αναδεχτεί όμως και ο Παναγιώτης Γλύκος, δεν φίλε. Έχει κάνει τόσα μεγάλα παιχνίδια. Πρώτη φορά είναι. Ναι, αυτό λέω. Ρε, τακτική ουζουνίδη εφαρμόσαμε. Τους υπνοτίσαμε. Τους αφήσαμε να μας κερδίσουν 2-0 στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι είναι. Αυτό το διαβάσαμε το παιχνίδι. Τελικά ποιοι είναι οι καλύτεροι. Η αναπληρωματική ή η βασική του. Δεν ξέρω. Περισσότερα φάγανε η βασική πάντω. Μάλιστα. Μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα. Τελικός, ρε φίλε. Βεβαίως δεν πήρε το κύπελλο ακόμα. Όχι. Εντάξει, πήρε μια μεγάλη πρόκληση. Μην αδειάσουμε από ενέργεια. Τώρα πρέπει να δώσουμε τη βάση. Εντάξει. 50-50 είναι ο τελικός, ρε φίλε. Εντάξει, είναι ένα μάτσι, είναι αλλιώς. Είναι όλοι απέναντι στον ΠΑΟΚ όπως βλέπετε. Ναι, όπως ακούτε. Ο ΠΑΟΚ. Όπως βλέπετε, όπως διαβάζετε. Λίγο ο Άρης, λίγο αυτό. Άρης και Ηρακλής το καταλάβατε λίγο πριν. Ο Ολυμπιακός το διαβάσατε στα πρωτοσέλιδα κλπ. Είναι όλοι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Όλοι. Η μάχη τώρα ξεκίνησε και θα είναι τεράστια. Και δεν μιλάμε τώρα για το τελικό του κυπέλλου, μιλάμε για αυτό που έρχεται. Είναι ικανοί να συνασπιστούν για να πολεμήσουν όσο πιο δυνατά μπορούν για να έχουν τον ΠΑΟΚ στο ρόλο που τους βόλευε τόσα χρόνια. Αυτό τους άρεσε, αυτό συνήθισαν. Τον συμπαθητικό επαχειώτη να πούμε. Ναι, έτσι, τον καρπαζός πράκτορα. Ναι, αχ, τι ωραία υπάρχουν και αυτοί οι βλάκες. Τον φτωχό συγγενή. Να γελάνε, να ειρωνεύονται. Να τα βάζουν όπως... Πουλάνε πνεύμα. Όχι ρε, εγώ μένα με πουλήσαν πνεύμα Μεγάλη Τρίτη. Έπαθα πλάκα. Ναι, άσου το Μεγάλη Τετάρτη. Με όποτε έγινε το μάτς Μεγάλη Τετάρτη. Έπαθα πλάκα ρε εσύ και δεν μπορούσα να πω και τίποτα. Έτσι συνήθισαν. Δηλαδή να θέλω από μέσα μου να πω πέναλτι ρε και να μην το λέω. Έτσι συνήθισαν, έτσι τους βόλευε. Ναι. Αυτό θα επιδιώξουν, θα κάνουν τα πάντα, θα τα βρουν όλα, θα ξεχάσουν ό,τι τους χωρίζει για να κρατήσουν τον ΠΑΟΚ εκεί που ήταν τόσα χρόνια. Έχουν δύσκολο έργο. Το διαπιστώνουν κάθε εβδομάδα όλο και πιο πολύ και από το ποδόσφαιρο, το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι και από όλα τα άλλα, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την αλλαγή, την κάθαρση στο ποδόσφαιρο. Κάποιοι ακολούθησαν κάποιες στιγμές, μπαίνουν, βγαίνουν σε αυτή την προσπάθεια. Οκ, ας κάνουν ό,τι θέλουν και ο ΠΑΟΚ το συνεχίζει. Θα συνηθίσουν τώρα σε άλλες καταστάσεις, θα συνηθίσουν να παίρνει ο ΠΑΟΚ αυτό ακριβώς που δικαιούται. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Ξεκάθαρα. Επίσης, επειδή είναι πρόσφατο, υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία μπορώ να χαρακτηρίσω 100% στημένα ότι ο Κίζας παραπέμπεται από την ΚΕΔ κτλ. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια δημιουργίας κλίματος, έναν εκβιασμό επικοινωνιακό που επιχειρεί ο Παναθηναϊκός παραδοσιακά και βρίσκει και ανθρώπους δίθεν αντικειμενικούς να τον ορίσουν. Ο Κίζας χθες έχουμε δει τα replay 500 φορές. 500 φορές. Σε ένα παιχνίδι δύσκολο πάρα πολύ, με πολλές φάσεις, με ένταση κτλ. Κτλ. Ωραία. Δηλαδή, είναι πιο 50 ρίσκος πεθαίνεις. Δεν γίνεται. Σε ένα παιχνίδι που δεν τον βοηθάνε και οι παίκτες. Δεν τον βοηθάνε και των δύο ομάδων. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ημιτελικός κυπέλλου είναι. Υπάρχει ένταση. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Αν έχουν παραπονάκια στο Παναθηναϊκό, να πεταχτούν μια βόλτα στο φίλο του στο Τριτσόνι, που όταν εμένα εδώ μέσα φάσε ο Σπάθας, τους έπαιζε στο Αστέρα Τρίπολης Παναθηναϊκός 100-0, με τον κόλ του Βίντρα 0-1 με τον ναι, Ζόρι. Ναι, ναι. Ωραία. Να κάνουν τα παραπονάκια τους. Τα βατζιλίκια επικοινωνιακό δεν υπάρχει από εδώ και πέρα. Θα γίνει σφαγή.
Θα γίνει σφαγή κανονικά. Έτσι έμαθαν, ρε. Έτσι έμαθαν τόσα χρόνια. Εμείς καθόμαστε και κράζουμε την ομάδα όταν χάνει 2-0 στη Λεωφόρο, ενώ υπάρχει μας πέναλτι. Μας πέναλτι, πιο πέναλτι πεθαίνεις. Ωραία. Και αυτοί μου πουλάνε με ένα τρένα σε παιχνίδι που φάγανε 4. 4. Είχαν λέει αποβολή αυστηρή, αποβολή χουλτ. Το τσακάρι που έκανε σε 1,5 λεπτό 3 φάουλ έχοντας κάρτα. Γιατί μετά πώς παίζανε μετά την αποβολή. Δεν άλλαξε καθόλου. Και μετά ήταν για 7 ακόμα κίτρινες κάρτες αυτή. Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε από την αποβολή. Καθόλου. Ήταν το ίδιο καλό ο ΠΑΟΚ στο 11 με 11 του δεύτερου χρόνου, όπως και στο 11 με 10. Δεν επηρέασε το παιχνίδι. Είχε πάρει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από όξο κοινό διάστημα. Δείτε το ματς ξανά σε επανάληψη. Εγώ με το που τελείωσαν όλα τα αθλητικά. Όχι, όχι, θέλω να σου πω το εξής, άστο το replay. Σε πραγματικό χρόνο, καταρχήν γίνεται η φάση πρώτη με τον Κλωναρίδη. Και λέει το παλικάρι που μεταδίδει τον αγώνα για τον Νοτέ ότι δεν είναι πέναλτι. Το είδαμε πεντακάθαρα. Βλέπει και τα replay, ναι, δεν είναι, πέφτει πολύ εύκολα κλπ. Και την ώρα που λέει ναι, δεν είναι πέναλτι, πέφτει πολύ εύκολα, τον ειδοποιεί από τον πάγκο ο συνάδελφος που κάνει εκεί το ρεπορτάζ του πάγκου του Παναθηναϊκού ότι ναι, αυτό ακριβώς είπε και ο Ουζουνίδης στους συνεργάτες του. Ναι. Δηλαδή ο Ουζουνίδης σε πραγματικό χρόνο γυρίζει και λέει πολύ εύκολα έπεσε. Και πάνε μετά και βγάζουν ανακοίνωση κατά της διαιτησίας και το βάζουν πρώτο το πέναλτι. Να μην έχει δει κάποιος το παιχνίδι, ναι, και να νομίζει ότι ο Παναθηναϊκός χθες δεν πήρε πέναλτι. Τρεις φορές το ίδιο πράγμα έκανε ο Κουνάρης. Ο οποίος βγήκε τέτα-τέτ και πήγε πίσω. Με αποκορύφωμα αυτό που έκανε με τον Ουάρντα. Ξεφτυλίστηκε. Γιατί μας πουλήσανε μας αυτή την τρέλα στη Λεωφόρο. Ας το βάζει ο Ενρίκε. Και εμείς δεν μπορούμε τώρα να πουλήσουμε την τρέλα και να πούμε ας το βάζει ο Κλωναρίδης. Μια χαρά μπορούμε. Ας το βάζει, ρε φίλε. Να πάρει και πέντε θα τρώγαν πάλι. Λίγα ο Ιβάν να δει τι έχει να γίνει. Εκεί θα δει τι μπορούμε να λέμε. Ας το βάζει ο Κλωναρίδης. Πάλι πέντε θα τρώγανε. Ναι, ναι, γιατί το μάτς αυτό έτσι ήταν χθες. Έτσι ήταν να γίνει. Το έσπρωξε, είναι ο νόμος. Φάγανε 4 γκολ. Έχουν 4 καθαρές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, δεν κάνουν γκολ. Εμείς σε σφαγή που έχουμε βιώσει, δεν έχουμε περάσει το κέντρο. Το κέντρο δεν έχουμε περάσει. Αν υπάρχει σφαγή, το τέταρτο του Κλωναρίδη, για πού θα σηκωθεί ο φσάιντάκι μου, χαμπάρι. Εννοείται, ρε φίλε, και εκεί δεν θα πει κανείς τίποτα, γιατί δεν θα γίνει η φάση. Δεν θα γίνει ποτέ το σουτ. Όποιος είναι παοξής, θα λέει την αλήθεια και θα πουλάει και τρέλα, ωραία, με ηρωνία. Ότι ο Κίζας ήταν η καλύτερη διαιτησία που υπήρξε ποτέ σε ντέρμπι. Μπορεί να έχετε και χειρότερες στο μέλλον. Μια χαρά ήταν η διαιτησία. Τέλεια ήταν η διαιτησία. Βγάζει ο άλλος και λέει ρε εσύ για φάση, φάουλ αν ήταν ή δεν ήταν, από την οποία προήλθε το γκολ, που είναι εντελώς άλλη φάση. Λες και έχουμε τον Φραντσέσκο και εκτελεί τα φάουλ και ο διαιτητής έδωσε φάουλ εξ' την περιοχή. Ίδιο φάουλ που έδωσε στο Μολέδο και μπήκε το γκολ του Πέλκα, δίνει στον Μπέρκ σε σμπρόξιμο του Βαρέλα. Ίδιο φάουλ. Εκτός περιοχής. Στο ίδιο σημείο. Ο Πέλκα το έβαλε, ο Εμποκού δεν το έβαλε. Τι να κάνουμε. Να! Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, εκπληκτική διαιτησία του Κίζα. Απίστευτα καλή. Έχω πάθει σοκ. Δεν περίμενα, όταν τον είχα πρωτοδεί αυτόν τον διαιτή, δεν περίμενα να φτάσει τόσο υψηλό επίπεδο. Σοκαριστικό το πόσο καλός είναι. Μπράβο στον Κίζα. Βιάζεσαι. Ε? Βιάζει. Γιατί πάει και το τελικό και οι άλλοι δημιουργούν κλίμα. Όχι για τον Κίζαλο. Ότι και άλλοι βιαστήκαν. Ο Κίζας απέδειξε φέτος πόσο έχει ανέβει επίπεδο. Ναι, ξεκάθαρα. Τα δύσκολα μάτς. Ξεκάθαρα. Μπράβο. Πρώτη ώρα με ΠΑΟ 24, γιατί ξεκινάμε την εκπομπή και έχουμε φυσικά και χορηγούς που μας στηρίζουν και τους στηρίζουμε. Όπως είναι ο Πειρατής. Ο Πειρατής. Σφαγή έγινε εκεί. Στη Φουφού. Σφαγή τι δεν έδωσε κανένα πέναλτι. Σφαγή. Ναι, σφαγή. Στη Φουφού εξαφανίστηκαν τα σουβλάκια. Το μεγαλύτερο μπίρε ροκ μπαρ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στην Τούμπα. Διογένους 17. Μπορείτε να πάτε να πιείτε, να φάτε, να διασκεδάσετε κτλ. Κτλ. Μην ξεχνάτε το MMA Greek Fighting Championship, το οποίο θα γίνει την μεθεπόμενη εβδομάδα, το μεθεπόμενο Σάββατο, 13 Μαΐου, μετά τον τελικό δηλαδή, στο PAOK Sports Arena. Από τις 6 ανοίγουν οι πόρτες, οι πρώτοι αγώνες στις 7, απίστευτο ξύλο με μεικτές τεχνικές πολεμικές σε κλουβί. Περισσότερο από 25.000 θεατές έχουν παρακολουθήσει όλους αυτούς τους αγώνες στα σημεία που διεξήχθησαν και να που τώρα έρχονται και στην Θεσσαλονίκη. Και με την Αναδομό, την τεχνική εταιρεία, η ειδική στις ανακαινήσεις, anadomo.gr για να πάρετε ιδέες και 2311-241-508 επικοινωνία για να ενημερωθείτε για όλες τις προσφορές. 10 άτοκες δόσεις αυτή την χρονιά όπου η Αναδομό κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι στο τελικό του κυπέλου. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι στο μικρό τελικό της διοργάνωσης. Όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις, φωνάζουν και γκρινιάζουν. Με κουραστικό τρόπο, είναι η αλήθεια. Ο Ολυμπιακός προχθές, ο Παναθηναϊκός από χθες. Όταν είσαι κακομαθημένος, έτσι έχεις μάθει να λειτουργείς. Να στερείς τη χαρά του άλλου. Που σου βάλε 4 γκολ. 4, 1, 2, 3, 4. Εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου ποτέ. Ποτέ, ρε φίλε. Να έχω φάει 4 και να μιλάω. Να έχω φάει 4 και να μιλάω. Πάω ΚΑΕΚ στο τελικό του κυπέλου, θα γίνει σίγουρα το άλλο Σάββατο, θα γίνει σίγουρα 8:30. Δεν έχει ανακοινωθεί η έδρα του αγώνα. Όλα δείχνουν ότι, πάμε Ηράκλειο, ότι θα ισχύσει η θέση του ΠΑΟΚ, η άρνηση του ΠΑΟΚ να παίξει στην έδρα του αντιπάλου. Κάτι το οποίο όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι δίκαιο, ότι είναι fair, όπως λένε, ποδοσφαιρικά. Το Παγκρίτιο είναι σε απόσταση από τη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα. Έχουμε το ρεπορτάζ για το τι γίνεται ακριβώς και θα αναλύσουμε ένα-ένα τα δεδομένα για τα γήπεδα, γιατί υπάρχει μια επιτροπή στην ΕΠΟ η οποία κάνει εκθέσεις για όλα τα γήπεδα στην κατάσταση είναι. Ευτυχώς άνοιξε το θέμα νωρίς. Από τότε την κλήρωση και έγινε η προεργασία. Έχει γίνει προεργασία, υπάρχουν εκθέσεις με φωτογραφίες, με report από τους υπευθύνους. Υπάρχουν δύο άτομα που η δουλειά τους είναι μόνο αυτή, η Νόρα και ο Γιώργος Δημητρίου. Δεν ξέρω αν είναι συγγενής ή οτιδήποτε άλλο. Τι να πω. Καταλήγουν εκεί κατά πάσα πιθανότητα. Θα σας αναφέρουμε όλα τα δεδομένα μετά το διάλειμμα. Στη φιλόξενη για τον ΠΑΟΚ Κρήτη, στην ασπρόμαυρη Κρήτη, λόγω και του Όφη, της μεγάλης ομάδας του νησιού. Έχουμε λοιπόν το ποδοσφαιρικό κομμάτι με το θρίαμβο του ΠΑΟΚ χθες, το 4-0 αυτό με το οποίο ξαναγράφτηκε η ιστορία για άλλη μια φορά με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε το τι ακολούθησε και κυρίως τα θέματα που έθιξε ο Ιβάν Σαββίδης και αφορούν τον ΠΑΟΚ αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε την επόμενη μέρα με τις αντιδράσεις από την Αθήνα, Παναθηναϊκών, Ολυμπιακών, Αεξίδων, όλοι μαζί κατά του ΠΑΟΚ. Έχουμε το θέμα του τελικού. Βεβαίως έχουμε και άλλα ζητήματα και μπάσκετ και βόλεϊ σήμερα. Έχει βόλεϊ σήμερα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τελικός πρωταθλήματος. Πάμε, πήγε παρά 25 φοβερά πράγματα. Γρήγορα σε ένα μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να αναλύσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε μετά το απαραίτητο διάλειμμα. Από την αρχή με τα θέματά μας. Υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν στημένα δημοσιεύματα για τον Κίζα, ότι καλά θα φαγωθεί για παιχνίδι που ήταν 50 ρίσκιος και αυτό στοχεύει βέβαια στο να φαγωθεί ο Κίζας και όποιος παίζει τον ΠΑΟΚ να τον παίζει 80-20 κατά. Αυτός είναι ο στόχος του επικοινωνιακού εκβιασμού και όποιος λυγίσει σε αυτόν από τα θεσμικά όργανα θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα κάνουμε δηλαδή αυτό το σκοπό να τον τελειώσουμε, να ξέρετε. Αφού θέλετε πόλεμο, πόλεμο θα έχουμε. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Από την αρχή. Θα βάλει σε μία σειρά. Είναι ένα παιχνίδι ποδοσφαιρικό. Ποδοσφαιρικό και έβαλε 4 γκολ η μεγάλη ομάδα. Πρώτο ημίχρονο, δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Αγώνας, δεδομένα. Να πούμε λίγο το ρεπορτάζ γιατί και έχει το κόσμο και το που θα γίνει το δικό και τι συμβαίνει. Άντε, ξεκινήσουμε αυτό. Έχει δίκιο. Ναι, είναι το πιο σημαντικό. Πα από την αρχή και ξεκινήσαμε το τέλο. Ναι. Αφού αυτό είναι τώρα το θέμα. Είναι θέμα ενδιαφέροντο. Κάνε ένα update. Να μην κάνουμε σαν άλλο που κοροϊδεύουμε ότι το τραβάμε για να μα ακούνε. Εσύ έκανε ρεπορτάζ. Πήρε τα τηλέφωνά σου. Πρέπει να μα πει. Έμαθα ποιο έκανε την έρβα στα στάδια, ρε φίλε. Πώ τον λένε. Ναι. Πώ του λένε. Εννοείται ότι έμαθα πώ λέγονται αυτοί. Και δεν τον πήρα και τηλέφωνο του νέου. Για πε. Υπήρχαν κάποιε συγκεκριμένε επιλογέ. Το ΟΑΚΑ απορρίφθηκε εξ αρχή γιατί ο Πάκου θέλει να παίξει την έδρα του αντιπάλου. Ακούω κάποιους δικούς μας που λένε να πάμε στο ΆΚΑ και να πάμε στο ΆΚΑ. Παιδιά, στο ΆΚΑ, εγώ προσωπικά δεν έχω χάσει μόνο σε ό,τι παιχνίδι έχω πάει. Εντάξει. Έχω χάσει και το support σε συναυλία Guns N' Roses. Δεν είδα ποτέ τον Brian May. Ωραία. Ήταν είναι αυτό. Ναι, δηλαδή. Πάω και είπα από τον ημιτελικό, δεν πάμε στην έδρα του αντιπάλου. Και έχει δίκιο. Ναι. Είναι δύο ομάδες ισορροπημένες. Δεν πρέπει να δίνει το παραμικρό αβαντάζ. Ο οπαδός ταξίνει και λέει: Α, τι ωραία, πάμε 30.000 λαός. Εγώ το κύπελο θέλω. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω λεζάντα. Δεν είμαι Άρης εγώ. Το 2025 ωραία. Για να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε 100 τελικούς στην Αθήνα. Γιατί να το λέμε, ρε παιδί μου. Να το λέμε. Άντε με αυτή τη βλακεία επιτέλους, όλο τον οχαδερφισμό. Για να κάνουμε χαβάλε. Δεν πάμε να κάνουμε χαβάλε, πάμε να πάρουμε κύπελο. Ωραία.
Πάμε παρακάτω. Κομμένο το ΟΑΚΑ. Υπήρχαν οι επιλογές του Πανθεσσαλικού, του ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα, του Καφτατζογλίου και του Παγκριτίου. Ωραία. Στις έρευνες που έχουν οι άνθρωποι που χειρίζονται την κατάσταση, το ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα είναι πάρα πολύ μικρό, αρνούνται οι ομάδες. Αντιστοιχεί σε 5.000 εισιτήρια έκαστος. Δεν πρόκειται, θα σφαζόμαστε στους δρόμους. Άμα γίνει αυτό. Τον Ολυμπιακό πώς είχαμε πάει στην Αθήνα. Παραπάνω, αυτό ήταν. 9.000 ήταν. 9 κάτι και με 5.000 δεν πατζίδι. Όλοι μπαίναν μέσα σε κεφάλι. Ναι, 5.000 είναι απελπιστικά μικρό νούμερο. Ναι. Το Πανθεσσαλικό, παρατημένο γήπεδο, με σκουριασμένες πόρτες, χωρίς αγωνιστικό χώρο, χωρίς μέτρα ασφαλείας εφικτά. Τελευταία φορά που πήγαμε εκεί έπεφτε ξύλο 3,5 ώρες. Ωραία. Κακός αγωνιστικός χώρος. Ο αγωνιστικός χώρος και οι κερκίδες είναι το πρώτο, το νούμερο ένα που κοιτάνε. Καρεκλάκια σπασμένα, κουτουλού, κουτουλού, μηδέν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Το σύστημα δεν δουλεύει. Καφτατζόγλιο. Σπασμένα καρεκλάκια, καμιά 500-600, αγωνιστικός χώρος για δράμα, δεν υπάρχουν κάγκελα. Δηλαδή μπαίνεις, βγαίνεις, όλα καλά. Στο άκρη. Τον αγωνιστικό χώρο είπα ότι είναι χάλια. Είπες. Ναι. Και το Παγκρίτιο είναι το μοναδικό το οποίο έχει κάποιες προδιαγραφές καλές, δηλαδή καλό αγωνιστικό χώρο. Συντηρείται σωστά, υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί πέρα ο οποίος έχει 1000 παιδάκια τα οποία προπονούνται εκεί στα γύρω γήπεδα κτλ. Κτλ. Παίρνει λεφτά το Παγκρίτιο και αυτά όλα μπαίνουν στη συντήρηση, είναι σε καλή κατάσταση. Αγωνιστικός χώρος λογικός. Και τοπική φορές θετική. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Ωραία. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα η ΕΠΟ να παίξει στο Παγκρίτιο, στο οποίο συμφωνούν και οι ομάδες. Γιατί δεν έχουν και επιλογές οι ομάδες, εντάξει. Απόφαση πολύ σύντομα. Σύντομα θα υπάρξει η απόφαση. Ήδη αναζητούνται πλοία. Και αυτό το πρόβλημα. Το πήραμε το λιμάνι, αλλά δεν προλάβαμε να κάνουμε την προβλήτα. Πού παρκάρω, τι κάνω, πώς φεύγω. Ρε με κανό θα φύγουν από εδώ, θα νοικιάζουν εκεί μπροστά. Ναι, έχει φτιάξει ο καιρός. Ναι, μια κατηφόρα είναι. Μια κατηφόρα είναι. Μην δούμε κανένα πειρατικό έτσι να φεύγει. Με κάνα φουσκωτό με 30 μίλια την ώρα είναι 6-7 ώρες. Να συναντηθούν στον δρόμο ξύλο σε πλοίο έχει πέσει μια φορά. Σε ένα παραδοσιακό Ολυμπιακό στο Τελαβίβ. Πειρατείες. Σομαλοί πειρατές. Τέλος πάντων, και πλοία και αεροπλάνα είναι η μετακίνηση. Ωραία, και οι δύο την έχουν. Είναι λίγο λιγότερες ώρες η ΑΕΚ, είναι αλήθεια. Εμάς είναι καμιά μέρα η μετακίνηση, έχει να γίνει στο πλοίο, χασιμάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Εκεί είναι κατά 99% θα γίνει ο τελικός στο Παγκρίτιο λοιπόν. Ωραία. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το τέλος και από την επόμενη μέρα ή από την επόμενη εβδομάδα, αλλά είναι το ζήτημα των ωρών. Αυτό γιατί... είναι, αυτά είναι τα όσα λέγονται. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να δώσουμε βάση ιδιαίτερη εκεί, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα πάρουμε το κύπελλο. Όποιος είναι φίλος μου, τον παρακαλώ να μην μου λέει για ΟΑΚΑ, θα φάει πινελίκι. Σε μένα το λες τώρα. Εσύ μην το πεις. Λέω ΟΑΚΑ. Δεν πρέπει ΟΑΚΑ. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι. Έχω μαζέψει τόσα παπάρια στο ΟΑΚΑ που αν τα βάλω σε μια σειρά ντροπή. Θα φτάσω στην Καβάλα. Χωρητικότητα Παγκριτίου 26.240 θέσεις. Οι ομάδες θα πάρουν από 11.500 εισιτήρια. Καλό νούμερο είναι. Δηλαδή λογικό. Γιατί αποτρέπει και η απόσταση πολλούς. Οπότε το 11,5 είναι το αντίστοιχο 20 στην Αθήνα. Βέβαια στην Αθήνα θα παίρναμε 30. Αλλά και αυτό το να δει και η φίλη μου η Μαρία που έχει πάει σε δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος με αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει η εκδομή. Ναι, θέλω το μαστραπά αγόρι μου. Κατεβάσει 11.000 κόσμο κάτω. Πρέπει να είναι ασφαλής και οι ίδιοι να μην έχουν μπλεξίματα με τον νόμο. Είναι αρκετά. Εννοείται ότι πρέπει. Εκεί είμαστε πιο εκτεθειμένοι. Σε τέτοια μετακίνηση. Από ότι πήραμε τα πούλμαντα και πήγαμε στο ΟΑΚΑ και γύρισαμε μετά το παιχνίδι. Εκεί είναι θέμα ότι πρέπει και ο κόσμος να δείξει αυτοσυγκράτηση. Και ξέρεις ότι ο σκληρός πυρήνας δύσκολα, αν δέρνεται στο λιμάνι του Ηρακλείου, να δείξει αυτοσυγκράτηση. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια φόρμουλα μεταξύ αστυνομίας και ομάδων. Εμένα για αυτό την είναι. Το μόνο θέμα μου αυτό είναι. Ναι, δεν είναι όμως δουλειά δικιά μας. Είναι πεδίο. Υπάρχουν υπεύθυνοι. Ναι, εντάξει. Εκεί μπορεί να. Δηλαδή η Κρήτη σου δίνει πολλές επιλογές τουριστικές. Να δαρθείς στο βουνό, μέσα στο Πουρνάρι, κάτω σε καμιά απόκριμη ακρογιαλιά. Νομίζω ότι ο μεγάλος όγκος, ναι.
Ο μεγάλος όγκος τι, θα κατέβει με αεροπλάνο. Ο μεγάλος όγκος νομίζω θα κατέβει αυθημερών. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν ξέρω πώς θα τα κανονίσουν, επαναλαμβάνω. Μην προτρέχουμε, γιατί θα φάμε κανένα χρέωμα τέλος πάντων χωρίς λόγο. Εντάξει, υπάρχουν υπεύθυνοι για να ορίσουν τους κανόνες ασφαλείας. Δεν είμαστε εμείς αυτοί. Προχωράμε. Επιστρέφουμε και στα χθεσινά γεγονότα και στο παιχνίδι πάνω απ' όλα. Το 4-0 του ΠΑΟΚ, αυτό το θρίαμβο. Άλλος ένας, είναι η αλήθεια, εντός έδρας το τελευταίο χρονικό διάστημα απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους. Ένα παιχνίδι, δύο λόγια να πούμε, όπου σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να βάλει γκολ και ένα και δύο στο καλό του διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός στο πιο μεγάλο διάστημα. Γιατί και πώς και τα λοιπά. Μπορεί να υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Έχει νεκρά διαστήματα ο ΠΑΟΚ. Συνήθως στο ξεκίνημα των αγώνων του έχει νεκρά διαστήματα. Έχει όμως και τερματοφύλακα. Ανήκει στον ΠΑΟΚ ο τερματοφύλακας. Κάνει τη δουλειά του. Ώρες-ώρες χθες ήταν ένας κόντρα σε 11. Κάποια στιγμή πήγε και ο Βαρέλα να του βάλει γκολ. Ούτε ο Βαρέλα του βάλε γκολ. Ούτε κανείς του έβαλε γκολ. Κράτησε ο Γλύκος σε ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Όπως έχει κάνει και στην Ευρώπη, όπως έχει κάνει και στην Ελλάδα. Όπως και με τον Παναθηναϊκό πριν λίγους μήνες στα play-off που έβγαλε τον ΠΑΟΚ Champions League. Όπως με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, ναι, είναι παίκτη του ΠΑΟΚ, αυτή είναι η δουλειά του και κατάφερε να ανταπεξέλθει. Είπε ο Ίβιτς ότι υπολόγισε στην κόπωση του Παναθηναϊκού στο ότι δεν μπορεί να έχει την ίδια απόδοση για όλο το παιχνίδι και προγραμμάτισε αυτή την κίνηση του Μπίσεβαρ. Αυτή είναι η απάντησή του στη συνέντευξη τύπου. Ό,τι και αν έγινε, αυτή η κίνηση, η κόπωση του Παναθηναϊκού, το γρήγορο γκολ το 2-0 έπαιξαν ρόλο ώστε να αλλάξει εντελώς η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ μπήκε αποφασιστικός, ο Μπίσεσβαρ έκανε μαγικά πράγματα, το καλύτερο του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τρομακτική η συνεισφορά του, να ενώσει τις γραμμές, να προωθεί το παιχνίδι, να κάνει ενέργειες ατομικές, να βγάλει πάσες. Απίστευτη εικόνα για τον Μπίσεσβαρ. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την απόδοσή του. Ξεκίνησε με την ασίστ στο 2-0. Δεν όλη, είναι αυτό, Μίτσο. Δεν είναι δύο ασίστ. Είναι ότι υπάρχει σημείο αναφορά στην ομάδα. Για να το δούμε λίγο ποδοσφαιρικά. Στο πρώτο ημίχρονο, οι δεύτερες μπάλες, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, πού πάνε τα διοξήματα, ρε αγόρι μου, πού πάνε. Ωραία. Όταν έδιωχνε ο Παναθηναϊκός από την άμυνά του, πήγαιναν στους δικούς τους, παίζαν σε ανοιχτό γήπεδο, ωραία, σου δημιουργούσαν προβλήματα. Όταν έδιωχνε εσύ, πήγαιναν πάλι στους δικούς τους, σε πίεζαν ψηλά, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις, είχες θέμα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ είχε σημείο αναφοράς να κουμπίσει την μπάλα. Ωραία. Υπήρχε ο Μπίσεσβαρ που τη ζητούσε, την κρατούσε σωστά, τη μοίραζε σωστούς χρόνους. Ωραία. Η ασίστ είναι το δευτερεύον. Εδώ αναλύουμε πρώτα απ' όλα γιατί άλλαξε η εικόνα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε. Τι? Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ασίστ όμως. Είναι πολύ σημαντικό η τελευταία απόφαση στο. Ναι, μαζί σου είναι σημαντική η ασίστ. Εννοείται, Μίτσο, είναι σημαντική η ασίστ. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα γιατί δηλαδή άλλαξε η εικόνα. Φτάσαμε του αγώνα. Να βγαίνει ασίστ. Φτάσαμε ναι. Να βγαίνει ασίστ γιατί κάποιος κράτησε την μπάλα και τη μοίρασε. Κάποιος ανέβασε την ομάδα. Ανέβασε την ομάδα, ναι. Ωραία, πίεσε τον και αντίπαλο, μάζεσε τις δεύτερες μπαλιές από τα δικά του διοξήματα. Μιώθηκα. Ο ΠΑΟΚ έμεινε ψηλά. Δεν εκτέθηκε ο Κέσμα με τον Βαρέλα που στο πρώτο ημίχρονο θα κέρνανε κάθε 4 δευτερόλεπτα. Ωραία. Ναι. Είχαμε θέματα στο πρώτο ημίχρονο πολλά. Όλα αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Για τον ΠΑΟΚ η αποτελεσματικότητα, είτε στην τελική πάσα είτε στην τελική ενέργεια, ήταν ένα πρόβλημα. Έχουν αυξηθεί τα ποσοστά αποτελεσματικότητας της ομάδας. Έτσι δηλαδή είναι αυτό, ναι, και ο Πρίγιοβιτς τα έχει αυξήσει και ο Μπίσεσβαρ με τις 10 assist πόσες έχει δώσει φέτος. Και ο Μάτος που εντάξει είναι εκπληκτική και ευκαιρία του σκοράρισμα. Και το γκολ του Σάκοφ είναι assist πελκά. Γιατί πηδάνε εκεί για το rebound με τον Μολέντο. Νομίζω ότι ο Πέλκας παίρνει την κεφαλιά και στρώνει στο Σάκοφ. Ταλέντο του Σάκοφ. Ταλέντο μεγάλο. Αυτό το πράγμα, τα γκολ που προσφέρει από το κέντρο, ερχόμενος κτλ. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αποκτήθηκε για αυτό το πράγμα και τα προσφέρει ο Ουκρανός και σε μεγάλα παιχνίδια. Όχι μόνο με μικρούς αντιπάλους. Τα πιο πολλά γκολ του εξάλλου είναι κρίσιμα. Και με τη Φιωρεντίνα και με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό κτλ. Έτσι άλλαξε η εικόνα του αγώνα. Ξανατονίζουμε
ότι στο δεύτερο ημίχρονο 11 με 11 ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ανώτερος, 11 με 10 ο ΠΑΟΚ είναι πάλι πολύ ανώτερος. Δεν επηρεάζει η απόφαση εκεί και το λάθος του Χουλτ, το τριπλό λάθος του Χουλτ το πλήρωσε, την εξέλιξη του αγώνα. Δεν απειλήθηκε. Όχι, απειλήθηκε στο τέλος. Είχε κάποιες ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Μια ευκαιρία από ένα γέμισμα. Ναι. Την διπλή του κεφαλιά, Μολέτο, λέτε. Που κερδίζει ο Μόλεν στην κεφαλιά και την δεύτερη ο Μπέρκ. Αυτή είναι η φάση. Το να πάλεψε, ναι, ό,τι μπορούσε. Αλλά δεν. Έχει, δηλαδή έχει. Κάποιοι νομίζω πίστεψαν ότι δεν μπορούν να βάλουν γκολ στο Γλύκο. Και τελείωσε η υπόθεση πρόκριση. Αυτό το φοβερό πανηγύρι χθες στην Τούμπα. 25.000 και πλέον φιλάθλους που για άλλη μια φορά δείχνουν, παιδί μου, ότι αυτό το πράγμα, αυτή η καλή άβρα, αυτή, τι κλίμα επικρατούσε πριν το παιχνίδι. Τι θετική άβρα και στη διάρκεια και στο πρώτο εμβόλιο. Όλοι. Δημοσιογράφοι, παίκτες, κόσμος, προπονητές, όλοι. Δεν ήταν λόγια ότι θα γίνει, θα ανατραπεί. Το πιστεύαν όλοι. Όπως πήγαμε στην Τότεναμ και λέγαμε θα κερδίσουμε και μας κοιτούσαν όλοι εξωγήινους. Κερδίσαμε. Με 15 από 36. Μετά από 0-0 με κέρκυρα, ναι, στην Τούμπα. Και για άλλη μια φορά αποδεικνύεται, ρε παιδί μου. Αποδεικνύεται αυτό το πράγμα ότι πόσο αυτή η θετική άβρα βοηθάει μια ομάδα, όχι μόνο τον ΠΑΟΚ, κάθε ομάδα όταν την έχει. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Έτσι είναι ο αθλητισμός, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ του δευτέρου μηχρόνου με τον Μπίσεσβαρ μέσα για μένα είναι αυτός ο ΠΑΟΚ που κάνει τον κόσμο να χαμογελά, γιατί σου δίνει μια αυτοεκτίμηση. Σου δίνει την αίσθηση ότι παίζει καλή μπάλα, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Ο Μπίσεσβαρ χθες κάνει το καλύτερο του παιχνίδι με διαφορά από το δεύτερο. Εντάξει. Και ανεβάζει και όλη την ομάδα. Δηλαδή πατάνε καλύτερα. Ο Σάχος, ο Τσίμιρος. Ο Λέοβατς. Ο Λέοβατς δεν ήταν κακός το πρώτο. Ούτε στο πρώτο. Ναι, δεν λέω ότι ήταν κακός. Θα σου πω ότι δίνει αυτοπεποίθηση ότι δεν θα χαθεί μπάλα και αμάν θα βγούμε εκτεθειμένοι. Το περίεργο το κάνει αυτό. Το περίεργο το κάνει αυτό σε όλο τον ΠΑΟΚ. Δίνει αυτοπεποίθηση. Το ότι υπάρχει εκεί ο Τρίγκο πριν τον Μπίσεσβαρ δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Εγώ έτσι είναι ένα σημείο αναφορά στο ψάχνουν. Είναι μια λύση. Ψάχνουν, βρε μου. Σου λέω απλά ότι πριν τον Μπίσεσβαρ δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο. Ατύχησε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο. Κεφαλιά παίζει ΣΥΡΙΖΑ. Ατύχησε. Και έπαιζε η ομάδα γι' αυτόν. Μα ρε παιδιά, όταν ο οργανωτής μας δεν είναι καλά, όποιος και αν είναι ο οργανωτής στη διάρκεια του παιχνιδιού, δεν φαίνονται ποτέ τα φόρμας. Και ο Κλάους το έχει πληρώσει αυτό φέτος. Να μην φανεί καθόλου σε έναν αγώνα γιατί δεν τον τροφοδοτούν. Μπήκε ο Μπίσεσβαρ, ανέβηκε και ο Πρίγιοβιτς. Λογικό. Είναι ότι συμμετείχε περισσότερο ο Πρίγιοβιτς, ο Σάχοφ, ο Τσίμιροφ. Έβαλε παίχτες στο παιχνίδι. Αυτό έβαλε μέσα στην περιοχή. Υπήρχε κάποιος να ακουμπήσει την μπάλα. Είναι αυτό που λέει ο Μίτσος για τον ηγέτη. Χθες ηγέτης ήταν ο Μπίσεσβαρ. Μπήκε, ζητούσε, έπαιζε, κρατούσε σωστά, έπαιζε σωστούς χρόνους. Ο Μπίσεσβαρ χθες έβγαλε τα λεφτά του ξεκάθαρα. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, αν μου το κάνει το ίδιο πράγμα στο τελικό ρε φίλε, εγώ θα κάνω ένα άγαλμα, θα μάθω πώς είναι η κλίπη. Όχι, εγώ πρότεινα να του κάνω κάτι, αλλά δεν ξέρω αν. Στον αέρα αυτό που πρότεινε να του κάνει. Εδώ τώρα πάνω, και εμείς και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν το έχουμε ξαναδεί σε μεγάλο παιχνίδι ο Μπίσεσβαρ αυτό. Να μην δηλαδή κάνουμε εκτίμηση κατόπιν εορτής. Πρώτη φορά έβγαλε τέτοια ηγετική φυσιογνωμία σε μεγάλο μάτς. Έτσι. Δηλαδή. Μετράει και ότι ήταν μέσα στην Τούμπα. Πάμε πριν τον αγώνα και λες να προβλέψει ο προπονητής τι και πώς. Εδώ θα βάλουμε λίγο κάποια πράγματα σε μια σειρά. Ο Γουάρντα είναι παίκτης αλάνας. Δεν ξέρω πώς θα γίνει ποδοσφαιριστής, αλλά είναι παίκτης αλάνας. Ο Μπίσεσβαρ πολλές φορές είναι κάπως έτσι. Ο Μπίσεσβαρ είναι πιο τακτικός παίκτης. Δηλαδή, απλά δεν έχει τις δυνάμεις να τα απεξέλθει. Είναι άλλο το ένα, άλλο. Και αυτό παίζει ρόλο. Εντάξει. Αλλά αθλητικά δεν είναι σε τόσο τραγική κατάσταση όσο ήταν στο πρώτο τετράμινο. Έτσι όπως το λες, ότι δεν έχει τις δυνάμεις. Άρα συμφωνείς με την επιλογή του να παίξει όταν οι άλλοι είναι κουρασμένοι. Δηλαδή έχει μια λογική το τον βάζω στο δεύτερο ημίχρονο. Στο ποδόσφαιρο να ξέρω πότε κάποιος λέει κάτι γιατί πά στο τωράκι. Ο Μπίσεσβαρ δεν ήταν στην αποστολή του πρώτου αγώνα. Άρα σε παρακαλώ. Δεν χωρούσε. Ναι, δεν χωρούσε ο Μπίσεσβαρ. Άλλο παιχνίδι αυτό. Ναι, άλλο παιχνίδι. Ο Μπίσεσβαρ μπορεί να είναι σημείο αναφοράς σε αυτόν τον ΠΑΟΚ ακόμα και αν παίζει στο εξτρέμ. Ωραία, δηλαδή. Δεν το είχε αποδείξει σε μεγάλα παιχνίδια. Το σου λέω. Ναι, ρε, εσύ, αλλά είναι ο μόνο που ορίζει ρυθμό στην ομάδα. Τι να κάνω. Δεν γίναν μεγάλα παιχνίδια μέχρι σήμερα. Όλα με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τα ευρωπαϊκά είναι μεγάλα παιχνίδια. Τι δεν γίνανε. Μεγάλα παιχνίδια. Ευρωπαϊκά εκεί που να αντέξει με τη ΣΑΛ και τώρα. Και ο Παναθηναϊκό είναι πιέζο. Όσο έχει δυνάμει, έχει καλό πρέσινγκ. Λοιπόν. Ο Κουτρουμπή πάντω. Το είδε. Τη σκιά εδώ. Μια σκιά. Κάτι πήγε να κάνει, να τον κάνει προσποίηση. Του κάνει προσποίηση στο τρέξιμο πάνω. Φοβερό. Του είπε ότι έκανε προσποίηση ότι το μαρκάρει και δεν το μαρκάρει. Του κάνει κανείς το κουτουμπί 4 όπως μας έκανε τότε. Του κάνει κανείς το κουτουμπί. Δεν του κάνει. Υπάρχει σκηνικό στα αποδυτήρια, δεν είναι πρόσωπο με πρόσωπο.
όπου κάνουν τον όρκο της νίκης οι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Μαλεζάς του διακόπτει και φωνάζει 1-2-4 και ακούγεται το ΠΑΟΚ στην συνέχεια. Δεν είπαμε για τον Μπέλκα και τον αδικούμε, γιατί πραγματικά είναι άλλη μια βραδιά στην οποία αποδεικνύει πόσο μεγάλωσε ποδοσφαιρικά, έτσι, γιατί είναι πλέον 24 ο Μπέλκας. Πολύ μεγάλη του επιτυχία να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή στο πιο μεγάλο μάτς της χρονιάς. Πολύ μεγάλη, και σε μάλιστα σε θέση που δεν είναι η δική του 100%. Τεράστια επιτυχία και μεγάλη δικαίωση με την απόδειξη του Μπέλκα. Πραγματικά, είπαμε, ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη όχι μόνο να αγοράσει ηγέτες, αλλά να αναδεικνύει σιγά σιγά. Ο Μπέλκας έχει κάνει φέτος πράγματα και λάθη, έτσι, μεγάλα λάθη και σωστά κτλ. Αλλά είναι και αυτό μια αποδείξη ότι μεγαλώνει. Ο Μπέλκας από πέρσι, φίλε, είναι πολύ καλός. Έχει 9 γκολ, 10 assist. Θα έπρεπε να επενδύσει ο ΠΑΟΚ νωρίτερα στον Μπέλκα. Αυτό είναι ένα ποδοσφαιρικό κομμάτι, έτσι. Γιατί και φέτος η χρονιά του και τα νούμερα σε σχέση με τον χρόνο είναι εντυπωσιακά. Ναι. Εντυπωσιακά. Χθες έχει και δοκάρι, έχει assist. Πρωτοβουλίες συνεχώς. Ναι, σωστές αποφάσεις. Εκπληκτικό παιχνίδι. Την Τρίτη, είπαμε. Όχι. Την προβολή. Όχι. Εκπληκτικά χτυπήματα σας τυμμένα χθες. Εκπληκτικά. Το φάουλ. Το φάουλ που έκανε την προβολή ο Πρίγιοβιτς. Ένα φάουλ που κάνει την κεφαλιά ο Βαρέλα και δεν τη βρίσκει καλά στο μισό μέτρο. Έχει σουτ. Σηκώνει το κεφάλι και σουτάρει. Θράσος, δε, ποδοσφαιρικό θράσος. Έχει τελικές. Η αλλαγή του Ενρίκε πέτυχε. Τώρα είτε έγινε γιατί ο κάμπος τραυματίστηκε είτε κάτι άλλο. Ο Ενρίκε μπήκε μέσα, ήταν σοβαρός και έδωσε άλλη πνοή στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα για πρόσωπα, εντάξει, νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Αδικούμε τους άλλους. Ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του. Ο Βαρέλα με τον Μπέρκ. Δέχεται κριτική ο Βαρέλα, αυτά κτλ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι. Το έκανε χρόνια ο άλλος. Αυτός είναι ο τρόπος να αντιμετωπιστεί. Να το κάνει συνεχώς. Τι να κάνουμε. Και δεν μιλάει κιόλας, γιατί ξέρει. Ναι, τι να πει. Στη φάση του και καλά πέναλτι. Πρώτα κάνει φάουλ ο Μπέρκ. Όμως με όμο. Ο ορισμός του όμως με όμο. Φοβερό μαρκάρισμα. Από πίσω έχει τον Μπέρκ. Και τον σπρώχνει. Ναι. Τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΠΟ. Άντε πάλι. Πάμε διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Αναδομό, την τεχνική εταιρεία με 10 άτοκες δόσεις την γενέθλια φετινή χρονιά με τα 10 χρόνια που είναι Αναδομό. Επίσης μην ξεχνάτε το MMA Greek Fighting Championship που θα γίνει το Σάββατο 13 Μαΐου στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στις 7 ξεκινούν οι αγώνες. Και ο Πειρατής Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα. Το μεγαλύτερο μπύρε rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να πάτε και σήμερα να ακούσετε εκπληκτικές μουσικές, να ακούσετε ό,τι καλύτερο υπάρχει στη rock σκηνή και βέβαια να φάτε τα πολύ ωραία πιάτα που έχει εκεί πέρα, να πιείτε τις πολύ ωραίες μπύρες και σε πολύ καλή τιμή. Μπύρα της Διογένους 17. Ένα διάλειμμα, μπούμε στη δεύτερη ώρα να ακούσουμε και εσάς. Φίλε που ζητάς την περιγραφή του Κόλκα, μας τη ζητάνε πάρα πολύ, τη ζητάει και η UEFA. Για το Champions League τη ζητάνε πάρα πολλοί οργανισμοί διεθνείς, ραδιόφωνα, από σχολές δημοσιογραφίας μας τη ζητάνε. ΜΚΟ. Λίγη υπομονή. Λίγη, όχι, δεν είναι. Λίγη υπομονή, θα την πάρεις και εσύ. Θα την πάρεις και εσύ, γιατί είναι ένα κοιμήλιο η περιγραφή. Έλα, πάμε, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο, φίλε. Η διαρροή του Παναθηναϊκού για τον Γκίζα είναι ξεκάθαρο ότι είναι διαρροή Παναθηναϊκού και δεν υπάρχει κανένα ρεπορτάζ διαιτησίας. Και τα λοιπά και τα λοιπά, αναφέρεται σε τρεις φάσεις. Η μία είναι η φάση του Μπέκ με τον Βαρέλα που γυρνάνε και τα τσιμέντα. Ωραία. Σκουντάει ο Μπέκ τον Βαρέλα και όπως τον σκουντάει απλώνει το πόδι ο Βαρέλα και τον βρίσκει κάτω. Είναι πρώτα φάουλ. Δεύτερη φάση είναι το φάουλ του Μολέδο στον Μπρίγιοβιτς που είναι καθαρό και έχει δώσει ίδιο φάουλ αντίστοιχα στον πώς το λένε, στον Μπέρκ, ίδιο φάουλα ακριβώς. Και η τρίτη φάση είναι η κίτρινη του Χουλτ, η δεύτερη, η οποία θα μπορούσε ένα λεπτό πριν να βγει. Με κλωτσιά στο κολλημένο κάτω στο έδαφος πόδι του Μάτος, που θα μπορούσε να του κάνει και μεγάλη ζημιά. Εγώ δεν μπαίνω καν στη διαδικασία από το εξωτερικό. Για φάση συγκεκριμένα. Απλά φαίνεται ο πανικός. Εμείς δείχνουμε τώρα την τακτική που ακολουθούν. Για να είμαστε υποψιασμένοι και για να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω όσον αφορά τις προθέσεις που αφήνουν κάποιοι να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Είναι ξεκάθαρο.
Τώρα από εκεί και πέρα, σου λέω, άμα μπει ο ΠΑΟΚ στη διαδικασία να βγάλει ανακοίνωση για φάσεις και για τα δύο παιχνίδια, θα κλάψει ο κάθε επικραμμένος. Αλλά το θέμα αυτό είναι. Δηλαδή, επιτέλους ηρέμησε λίγο η διαιτησία και ασχολούμαστε μόνο με τα καθαρά ποδοσφαιρικά θέματα. Και εντάξει, όντως, μπορεί να αδικηθεί ο ΠΑΟΚ στη φάση του πρώτου παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός σε μία φάση στο δεύτερο. Να ήταν να θεωρήσει υποκειμενικά ότι είναι λίγο αυστηρή η δεύτερη κάρτα. Για να φτάσει στο σημείο όλο αυτό να στοιχειοθετηθεί και να βγει διαρροή ότι πάει για διαγραφή για καρατόμηση ο Κίζας, επέρχεται όλο αυτό που λέμε ότι μην τρώτε πρόλογο, είναι όλο διαμορφωμένο έτσι και για εσωτερική κατανάλωση για να μειώσουν τους δικούς τους κλειδονισμούς. Γιατί άμα δείτε τι γράφεται και από υγιείς φιλάδρους του Παναθηναϊκού στα social media, θα πάτε την πλάκα σας. 8 στους 10 τους δικούς τους κράζουν και 2 λένε για μπουγάτσες ή για βούλγαρους ή για οτιδήποτε. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία ο κόσμος, ο απλός του Παναθηναϊκού να μιλήσει για αυτά, γι' αυτό και αναγκάζονται και διαρρέουν τέτοια πράγματα, για να διαμορφωθεί ένα κλίμα και να μην αποδοθούν οι ευθύνες στα δικά τους. Για να δούμε πώς θα την παλέψουν τη δική τους κρίση εν ώψη play-off. Δεν είναι μόνο αυτό, Άκη. Είναι και το ότι δεν έχουν συνηθίσει να τους κάνεις εσύ. Όχι, είναι σοκ για αυτούς. Είναι σοκαριστικό. Αλλά θα συνηθίσουν σιγά-σιγά. Το match τελείωσε και είχαμε τις δηλώσεις. Ο Ιβάς Σαββίδης ήταν σε παράξενη κατάσταση, δηλαδή νομίζω ότι στο μυαλό του υπήρχαν τόσες πολλές σκέψεις από όλο όσο έζησε, από το παιχνίδι, από τα συνθήματα, από την υποστήριξη, από την πρόκριση του ΠΑΟΚ, θα το θυμάται νομίζω για χρόνια αυτό που έζησε χθες. Αν και... μου λέγανε μετέφρασε, χωρίς να ξέρω τι λέει στα ρώσικα, αυτά περίπου θα έλεγα. Δηλαδή τον έχω ψυχολογήσει. Και έκανε. Είπε αυτά που φαντάστηκε και όλος ο κόσμος. Είναι σε ένα mood ωραίο. Έκανε λοιπόν τις δηλώσεις του και μίλησε για πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή της χαράς δεν ξέχασε το τι γίνεται στο πρωτάθλημα και τη δικαστική μάχη. Γιατί καταλαβαίνει και εκείνος ότι ξεκίνησε μια μάχη για να ρίξει ένα σύστημα. Αλλά είναι ένα σύστημα με πάρα πολλά παρακλάδια και αρκετοί ακόμα προσπαθούν να το γλιτώσουν, να το σώσουν. Και βλέπουμε τι γράφονται σε εκθέσεις παρατηρητών, τι γίνεται, τι αναφέρονται δεξιά και αριστερά για να σώσουν μια κατάσταση. Μάχη δίνει, το ανέδειξε, το ανέφερε και για τα δικαστικά. Μάχη που θα συνεχιστεί την άλλη εβδομάδα. Και είναι το φοβερό ότι η ΑΕΚ προφανώς θα σταθεί στον πλευρό του ΠΑΟΚ, ενώ θα υπάρχει μια αντιπαλότητα για τον τελικό λίγες ημέρες πριν. Θα υπάρχει αυτό το κοινό μέτωπο για όσα έκανε ο Ολυμπιακός στο μάτς με την ΑΕΚ. Γιατί ακολούθησε και ο δεύτερος ημιτελικός και πολλά ακόμα. Ένα θέμα αυτό, το οποίο το έθιξε και ανέφερε πόσο δύσκολος είναι αυτός ο αγώνας. Ένα θέμα το προσωπικό του, με την αποθέωση από τον κόσμο και όλη αυτή τη συγκίνηση που έβγαλε αναφερόμενος και στη μητέρα του και στο πανό εκείνο. Δεν θυμάμαι αν την ατάκα κάποια στιγμή σκεφτήκαμε να μείνουμε μόνο χορηγοί. Την είπε μέσα στην πίκρα για αυτό το πανό ή λίγο πριν, δηλαδή ότι τέτοιου τύπου ύβρις μπορεί να τον οδηγήσουν σε άλλες αποφάσεις. Δεν ξέρω αν το είπε έτσι, αν το είπε πριν, αν το είπε μετά. Και δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες ύβρις μπορούν να τον διώξουν ή να δείχνει στους αντιπάλους, στους εχθρούς του ΠΑΟΚ πώς μπορούν να τον διώξουν. Αποκλείεται να μπορεί να φύγει έτσι. Μίλησε και πάλι για το γήπεδο και το ότι και αυτή η βραδιά του δείχνει ότι το γήπεδο πρέπει να γίνει εδώ στη Ντούμπα, με οποιοδήποτε τρόπο, με ανακαίνιση, με εργασίες. Φωτογραφία με το Σαν Μαμέ, πως φτιάχνουν τις καινούριες κερκίδες. Mm-hmm. Το γήπεδο λειτουργεί κανονικά. Τις τότε να μην είναι. Αυτό που από πίσω από και δίπλα πίσω, και νομίζω ότι είναι το φοβερό. Φοβερό. Λύσεις υπάρχουν. Τις δηλώσεις του για τον τελικό του κυπέλου, όπου ουσιαστικά έκανε εκείνο ένα μονόλογο με τον εαυτό του. Σκεφτόταν η λύση αυτή την απέριπτε, η άλλη λύση όχι δεν γίνεται, η άλλη τρίτη. Ήταν πολύ νωρίς για να
αναφέρει κάποια πράγματα ξεκάθαρα. Και ποιο άλλο θέμα έθιξε ο Σαββίδης? Τίποτα με το γήπεδο, απλά έμεινε στο ότι είδατε τι έπαθε η ΑΕΚ 10 χρόνια είναι χωρίς γήπεδο. Δηλαδή ότι κάπου πρέπει να ξέρουμε και την ελληνική πραγματικότητα. Ότι προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα. Δεν είναι μόνο να έχεις τα χρήματα ή την πρόθεση να το κάνεις. Τι άλλο είπε για τους εισαγγελείς. Ναι, για δικαστική μάχη. Δικαστική μάχη. Είναι πολύ σημαντική. Αυτά και με τον... Για την ομάδα είπε πολύ. Την περιέγραψε. Την εταιρεία, την ομάδα, το αγωνιστικό. Όλους τους προπονητές, το γραφείο τύπου, τους ανθρώπους στη διοίκηση. Ναι. Συγκεκριμένα είπε για τον Γκαγκάτση, είπε για την Κοντζάροβα, ότι είμαστε ενωμένοι, είμαστε όλοι μαζί μια... Αυτά είναι αυτά που λέμε τόσο καιρό, για αυτό που χτίζεται σε επίπεδο εταιρικό και απλά πρέπει κάποια στιγμή να φανεί το αποτέλεσμά του μέσα στο χορτάρι. Ότι είναι κινήσεις. Ρε παιδιά, πήγαμε μεγάλη εβδομάδα πάλι στη Λεωφόρο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε δικό τέτοια παίζουν μπάλα. Και ο άνθρωπος εκεί έχει κάνει εταιρεία, όχι αστεία. Έχει κάνει υποδομές. Και μιλάμε και για το παλιό, έτσι, που ανά πάση στιγμή μπορεί να ανακαινιστεί και να γίνει κάτι άλλο. Τελείωσε. Περιέγραψε όλο αυτό το πράγμα. Ότι προσπαθήσαμε και σε βάθος χρόνου να επενδύσουμε και σε κάποια πράγματα που μπορεί να μην φαίνονται, αλλά κάποια στιγμή φέρνουν αποτελέσμα. Λοιπόν, κάποια μηνύματα. 1915, είσαι το πρώτο μήνυμα και αναφέρεσαι στον Αθανασιάδη, δηλαδή. Εντάξει, τέτοια μέρα. Ο άλλος ο φίλος αναρωτιέται αν μπορεί να. Εδώ άλλοι γράψαν: θέλουμε τερματοφύλακα. Πλοία για το Ηράκλειο. Θα μπουν πλοία για Ηράκλειο, λογικά. Γίνεται αυτή η κουβέντα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Για τον 107 και όσο αναφέρονται για το Σαββίδη και το θέμα της ΣΕΚΑΠ, είναι πάνω στο μίσο και στο μένος που βγαίνει για ένα θέμα που, αν το καλοσκεφτείς στη βάση του, πήρε μια χρεωμένη από και το κράτος, καταδικασμένη από τις παθογένειες του δημοσίου εταιρεία. Και τι, δηλαδή, να δυσαρεστηθούμε για το ότι θα σωθούν κάποιες θέσεις εργασίας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Συγχαρητήρια στην ομαδάρα, υπάρχει περίπτωση να βάλει το ηχητικό, είπαμε, ναι, την περιγραφή. Βάλτε τα κακομαθημένα της Αθήνας στη θέση τους άμεσα. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται και τι θα ακολουθήσει με όλους αυτούς που βλέπουν τον ΠΑΟΚ πόσο μεγαλώνει και τους χαλάει τη συνήθεια. Τους χαλάει τη συνήθεια και θα κάνουν τα πάντα για να τον κρατήσουν εκεί που τον είχαν τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει πιο συμπαθητικός υπαρχιώτης. Ωραία. Και δεν έχει κανείς δικαίωμα να στερεί τη χαρά οπαδών μέσα από επικοινωνιακούς εκβιασμούς. Και μην τυχόν και πειράξει κανείς τον Γκίζε. Φτάσαμε σε σημείο να είμαστε υπερασπιστές του αυτονόητου. Καθόμαστε και λέμε για τον Γκίζε. Κάποια ακόμα μηνύματα δικά σας? Τα νούμερα των παιχτών που φέραμε το καλοκαίρι στις πρώην ομάδες τους επαληθεύονται και φέτος. Ο Σάχοφ είχε καθοριστικά γκολ στην πορεία της Νιέπρου. Ο Ερίκη της Τούμπας είναι τρεις κλάσεις πάνω από ό,τι εκτός και χρειάζονταν να μπει για να κάνει νοκάτο τον αγώνα. Μακριά από Κομίνη, γράφει εδώ ο φίλος. Κομίνη Καλογερόπουλο έχει άκρη. Οι τέσσερις που σκόραραν χθες είναι και οι τέσσερις πρώτοι σκόρερ του ΠΑΟΚ. Τυχαίο. Είναι φοβερό. Ο Πρίγκιβιτς με το μισό χρόνο. Τι μισό χρόνο. Κάνα δύο μήνες έχει παίξει. Ο Πέλκας που δεν έχει μεγάλη συμμετοχή, τόσο μεγάλη, όσο άλλη μεσοπιτική. Ο Μάτος που είναι δεξιμπακ. Φοβερό. Και ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ που έχει αυτό το ταλέντο ως χαφ ξεχωριστό. Ταλέντο γενικός από όλους όσους παίζουν στην Ελλάδα. Ένας φίλος μας γράφει για ένα γκάλο που γίνεται σε σελίδα που πρόσκειται και έχει θέματα του Παναθηναϊκού και τον γκάλο που αναδεικνύει ως κύρια αιτία της ήττας στην Τούμπα την αστοχία σε ποσοστό 43%. Ποια είναι τα άλλα? Ο Κίζας 35%, η διοίκηση που δεν προστάτησε την ομάδα 21%. Αυτά πιστεύουν οι Παναθηναϊκοί. Άλλα μηνύματα. Εντάξει, θα στείλουμε και θα ανοίξουμε και γραμμές σε λίγο. Θα ανοίξουμε γραμμές. Εγώ χθες δεν ήθελα να τελειώσει αυτή η ευχαρίστηση και μετά το μάτς έβαλα να δω πρωτάθλημα Αιγύπτου. Δηλαδή ποδόσφαιρο, φίλος. Μου εκαθλών. Είχε ρε.
Είχε ποδόσφαιρα ο Ιβραήμ Νταβίδ. Ποια είναι. Έχουμε ώρα. Έχει την Κυριακή παιχνίδι πρωταθλήματος. Ναι. ΠΑΟΚ Κέρκυρα. Πρέπει να δώσουμε εισιτήρια. Είναι πολλά αυτά που συνοδεύονται. Το pre-game του τελικού. Ναι, είναι έτσι μια προσυγκέντρωση. Μια προσυγκέντρωση. Υπάρχει μια απόσταση με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια δικαστική εκκρεμότητα. Είναι πολλά τα θέματα μας. Προσέξτε. Υπάρχει βαθμός διαφοράς στο play-off κλπ. Προσέξτε. Σημαντικό μάτς. Δεν έχουμε άλλο τρόπο αυτή τη στιγμή. Ανοίγουμε γραμμές για να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία αφορούν την ποδοσφαιρική ομάδα με το χθες, με το σήμερα, με το αύριο. 23-10-287-888. Μέσω μηνυμάτων, οι 10 πρώτοι που θα στείλετε μήνυμα θα κερδίσετε τη στήριξη και τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Κέρκυρα. Από τώρα. FM γράφετε και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ Κέρκυρα, αποστολή στο 545-26. Η κλήρωση αυτή θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Για να κερδίσετε εισιτήριο. Οι 10 πρώτοι με μήνυμα, γιατί ανοίγουμε γραμμές για να συζητήσουμε όλα τα άλλα. Δεν θα μπείτε σε κλήρωση. Στους 10 θα πατήσουμε φρένο, θα σας πούμε ότι εστάληκε το τελευταίο. Και από τώρα. Δηλαδή, στέλνετε, χρεώνεστε 1 ευρώ και 24, αλλά κερδίζετε το εισιτήριο. Με το που συμπληρωθούν, το τελειώνουμε. Πάμε από ό,τι σε γραμμές, γιατί έχουμε φορτώσει το τηλεφωνικό. 23-10-287-888. Για να σας ακούσουμε. Καφενείο θα το κάνουμε πάλι. Καλησπέρα στον πρώτο. Καλησπέρα, Χριστό. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Αληθώς ο κύριος. Γεια σας, ρε. Περίμενε, άσε ρε, πούλα λίγη. 40 μέρες, ρε. 40 μέρες το λέω. Πούλα λίγη χριστιανική τρέλα. Αληθώς ο κύριος. 40 μέρες. Ευλογείται τέκνο. Να μην τρώσει και χρέη. Την νηστεία την κάνουμε 40, ρε φίλε. Την κάνουμε και μετά. Άλλε 40, ρε. Και να μην κάνει και σεξ. Και άμα φας μια μπάτσα, λοιπόν, να γυρνάς και ένα άλλο μάγουλο. Άντε, μας έχεις κρυκυρίσει το μυαλό, λέγε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΚ, παιδιά, έχουν κοινό συμφέρον αυτή τη στιγμή να γυρίσει ο ΠΑΟΚ εκεί που ήταν. Είναι φανερό. Είναι ομάδες οι οποίες μονοπολούν τους τίτλους με κύκλους και διαδοχικές παρουσίες τα τελευταία 30 χρόνια. Είναι φυσιολογικό, παιδιά, αυτό που γίνεται. Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνετε είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαστε ομάδες που έχουμε διαφορετικούς στόχους. Η ύπαρξη των άλλων δύο στηρίζεται στο ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεφύγει ακόμα αρκετά ώστε να τους πνίξει τελείως και να τελειώνουμε μια και καλή με αυτούς. Ωραία. Και κάτι δεύτερο. Επειδή γίνεται, βλέπω, πολύ μεγάλος ντόρος από τα site του Παναθηναϊκού για το θέμα της νομολογίας για τις ΕΚΑΠ, εγώ αν ήμουν Σαββίδης, έτσι προπατικά σας λέω, θα έλεγα: πολύ ωραία κύριε, αναγνωρίζω ότι έχετε δίκιο και εσείς κύριε Μητσοτάκη και εσείς κύριε Λοβέρδο, και εγώ αύριο το πρωί φεύγω από τις ΕΚΑΠ. Φεύγω. Και άσε χίλιους εργαζομένους να πιέζουν αυτοί μετά. Και πάνε στην Κομωτινή μετά εσύ. Ναι. Άσε αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Γιατί τώρα είναι εύκολο το λένε αυτοί. Γιατί σου λέω όλη ώρα πηγαίνει ότι θα φύγει. Για πες τους κύριοι ότι εγώ φεύγω και ελάτε να αναλάβετε εσείς. Και έλα να σου πω εγώ, χίλια εργαζόμενοι με τα παιδιά και τις οικογένειές τους, ποιον θα κάνουν τον. Άντε μου πω τώρα. Λοιπόν, έγινε, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Συνεχίζουμε. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας. Τι γίνεται. Λοιπόν. Δύο-τρεις επισημάσεις, γρήγορα να μιλήσουν και άλλοι. Λοιπόν, Σταύρο, μία συμφωνία μαζί σου και μία διαφωνία. Λοιπόν, η συμφωνία που είναι. Πολύ σωστό το σχόλιο κατ' εμέ περί θετικής αύρας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι παράγοντες που στελεχώνουν από το σφαιρικό παιχνίδι να έχουν θετική αύρα. Αυτό βοηθάει. Δεν πιστεύω σε έναν τρεζινάμις να σημειώσω εδώ, αλλά η αύρα γενικώς είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, η απουσία γκρίνιας βοηθάει και σμπρώχνει γενικώς την ομάδα πάρα πολύ. Ένα αυτό. Μία διαφωνία. Ακούγαμε καθαρά. Ναι, ναι. Λοιπόν, μία διαφωνία, Σταύρο, για τη φάση που λες του Βαρέλα με τον Μπέρκ κλπ. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για δύο παλικάρια χτιστά, προπονημένα κλπ. Κατ' εμέ δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ. Είναι τζατζάρισμα. Τώρα, αν υπάρχει πέναλτι, δεν υπάρχει, με την έννοια ότι ότι η φάση θεωρείται ζωντανή, γιατί η μπάλα έχει φύγει, έτσι. Ναι. Έχει πάει προς το γλύκο. Αυτό είναι άλλη ζήτηση. Αλλά τώρα. Είναι αντρικό σπορ, είναι δύο παλικάρια, ξέρω εγώ, ένα 85 καθένας προπονημένα. Ρε φίλε, άκου να δεις. Όταν μιλάμε για μια φάση η οποία έχει γίνει σημαία από τον αντίπαλο, ωραία, θα ψάξω κι εγώ τη λεπτομέρεια. Η αντικειμενικότητα στην προκειμένη περίπτωση είναι κάτι. Εντάξει, πολύ. Εωρείται, ρε φίλε. Αφού λένε βλακίες, ωραία, είναι φάουλ, τέλος. Κατάλαβες. Δεν λέμε βλακίες. Είναι σπρώξιμο ότι... ενώ δεν ελέγχει την μπάλα. Τζατζάρισμα, εντάξει. Επειδή έχω παίξει μπάλα. Όλοι έχουμε παίξει μπάλα, ρε φίλε. Αλλά άμα λένε ότι είναι πέναλτι αυτό, είναι φάουλ. Είναι άθλημα επαφής γενικότερα, τέλος πάντων. Δεν μένω εδώ.
τρίτη επισήμανση. Πολλά μπράβο στον Παναγιώτη τον Γλύκο. Τι εννοώ. Μπορεί και εμένα να μην μου γεμίζει το μάτι, μπορεί να θέλουμε κάποιον άλλον, κάποιο καλύτερο, κάποιον βουνό, οτιδήποτε. Αλλά εάν δεν υπήρχε χθες Γλύκος, ούτε για πρόκληση θα μιλούσαμε σήμερα, ούτε για τελικούς, ούτε για πλοία, ούτε για Κρήτη, ούτε για τίποτα. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε, μπράβο στον Παναγιώτη. Και τέταρτο. Και τελειώνω. Λοιπόν, πώς κρίνετε την δήλωση Σαββίδη. Περί Μελισανίδη ερχόμαστε να πάρουμε αυτό που μας ανήκει. Εντάξει, χαβαλέ έκανε εκεί, αν κατάλαβα καλά. Εντάξει. Ναι, τι θέλω να πω. Εντάξει, τώρα το χαβαλέ δεν είμαστε νέο του ανθρώπου, δεν ξέρουμε τώρα με ποια διάθεση το είπε. Χαριτωμένα το είπε, αγόρι μου, δεν το είπε. Περιμένουμε την Τετάρτη να καταθέσει η ΑΕΚ ενάντια του Ολυμπιακού και υπέρ του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Εσύ αν ήσουν ο Μελισανίδης, θα κατέθεσε υπέρ του ΠΑΟΚ. Ναι. Και τι θα κάνει υπέρ του Ολυμπιακού. Α, πάει υπέρ του Ολυμπιακού. Όχι, ουδετερότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τον θέσει η ουδετερότητα είναι υπέρ του Ολυμπιακού, φίλε. Ναι, ναι, σύμφωνοι. Και κάνεις μια τέτοια προβοκατόρικη δήλωση. Αυτό λίγο μου ξέρει. Δεν είναι λίγο... προβοκατόρικη δήλωση, σου λέω. Χαβαλέ έκανε, χαμογελαστά το είπε. Εντάξει. Ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, έρχομαι να σε κερδίσω. Ναι, δεν είπε τίποτα. Εσείς, σας έχουν. Δεν έπραξε έτσι, αλλά μπορεί και να συμβαίνει. Μπορεί και να συμβαίνει. Δεν λέω όχι. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Ευχαριστώ. Με την Κέρκυρα θα παίξει Πρίγιοβιτς, θα παίξει Μάτος. Εγώ πιστεύω ότι Μάτος πρέπει να σιγουραστεί για Σάκοφ. Ο Πρίγιοβιτς για να πάρει ρυθμό θεωρώ ότι θα παίξει. Δώστε λίγο καμιά δεκάδα τίποτα για Κέρκυρα γιατί είναι σημαντικό τι εννοώ. Επειδή περίεργη νόμη μπορεί να γίνει κανένα μείον 3, ο Ολυμπιακός να μην περάσει. Οπότε η νίκη και το τρίποντο μπορεί να είναι πλόγο τώρα. Έτσι. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μείον 3 δεν υπάρχει. Είναι μείον 6 η τιμωρία έδρας. Δεν υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, άλλα 3 μηνύματα για να δώσουμε τα τελευταία εισιτήρια. FM κενό, ΠΑΟΚ Κέρκυρα, ονοματεπώνυμο. Άλλοι 3 για να κλείσουμε το διαγωνισμό. Συνεχίζουμε 23-10-287-888. Καλημέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Εγώ είμαι εκεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα. Θέλω να πω και εγώ μερικά πράγματα τα οποία είδα χθες. Mm-hmm. Καταρχήν, άκουγα για την προηγούμενη εποχή, Δημήτρη, ναι, ναι. Που λένε για την κάρτα που κλωτσάει την μπάλα. Καταρχήν, σε εκείνη τη φάση τρώει κάρτα ο Κάνιος. Επειδή κάνει φάουλ, σταματάει άλλη φάση. Αυτοί ήθελαν δηλαδή σε μία φάση να πάρουμε δύο κάρτες. Και ο Κάνιας που παίρνει, κάνει το φάουλ και ο Ενρίκε που πετάει την μπάλα. Ναι. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον. Νομίζω ότι το πρώτο ενίχρονο παιδιά και το 20 λεπτό αυτό το οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος θα πρέπει να είναι το μάθημά μας. Δεν ξέρω εκεί προπονητές κτλ. Δεν πρέπει να περάσει το τούτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τρώγαμε και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τρώμε τόσες φορές την πλάτη παλιές. Και δεν μπορώ να βάλω ανίσως φορές την πλάτη σε αντίπαλες ομάδες. Βγάλαμε κι εμείς, δηλαδή απλά αυτές τις βγάλαμε μαζεμένες. Στο δεύτερο ενίχρονο βγάλαμε κι εμείς. Θεωρώ ότι τρώμε πάρα πολύ. Δηλαδή για ένα 20 λεπτό παιδιά είχα τρελαθεί. Δηλαδή λέω τι γίνεται, δεν μπορούσαμε να πάρουμε την μπάλα. Γιατί τρώμε τόσες φορές την πλάτη και πολλές φορές όταν πάμε να βγούμε μπροστά, όταν κάνουμε αυτή τη λάθος πάσα που βγάζουμε τον αντίπαλο σε αντεπίδεση, είναι θέμα ικανότητας, είναι θέμα καθαρού μυαλού, είναι θέμα δηλαδή και ο Κρέσπο έκανε χτες 2-3 σημασμένα λάθη. Αυτό επειδή είστε πιο κοντά στην ομάδα, θέλω να μου πείτε είναι θέμα τεχνικής παιχτών. Είναι θέμα ότι έχουν μοιοπία, δεν βλέπουν καλά. Είναι, δεν ξέρω τι είναι. Θέμα ικανότητας δεν είναι και θέμα ικανότητας. Δεν βλέπεις μια χρονιά τι γίνεται. Εντάξει, υπάρχουν, έχουν καλά, έχουν και αρνητικά στο παιχνίδι τους. Δεν είναι και καλύτεροι αυτοί οι δύο στην πρόοδο του παιχνιδιού. Δεν βελτιώνεται αυτό, δεν βελτιώνεται. Δηλαδή, δεν είναι και το πιο εύκολο. Δεν είναι και το πιο εύκολο και είναι κάτι που το πληρώνεις. Μπράβο στο Πέλκα, μπράβο στο Παλκάρι. Και στο Γλυκό βέβαια. Πρέπει να τα στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Θεωρώ ότι δεν πρέπει η παιδιά να χαθεί ο Χαρίτσης, νομίζω ότι έχει αδικηθεί το παιδί αυτό. Και θέλω να μου πείτε για την επόμενη χρονιά, βέβαια καλή επιτυχία. Αδερφέ, ας την επόμενη χρονιά, πάμε, ας την επόμενη χρονιά, έχουμε ακόμα. Σηκωμένα, σηκωμένα. Ναι, ας την επόμενη χρονιά, τώρα σου ήρθες να πεις για την επόμενη χρονιά, μας χαζέψετε τελώς στο τέλος, δε. Να πούμε ότι θα πάρουμε 5 παίκτες, ωραία, και αυτοί που θα παίξουν το Σάββατο να λένε πω, πω, ρε, που θα δει άλλος. Καλημέρα στον επόμενο, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Πάλι μετά από νίκη εγώ. Καλά, είσαι καλομαθημένος. Θα το κάνω γιατί έτσι είναι το γούρι τώρα, πάει. Ναι. Τρία πραγματάκια, τέσσερα. Δεν ξέρω εσείς τι πιο έμπειροι ρε παιδιά. Τα παρακολουθείτε χρόνια. 70 χρονών ακούγεσαι, εμείς είμαστε πιο έμπειροι εδώ. Σε διακόπτω εντωμεταξύ. Ακούς. 35 χρονών, 70. 35 είσαι, τουλάχιστον 65 είσαι. Λέγε. Στείλω φωτοτυπία ταυτότητας. Να στείλεις, ναι. Πάμε παρακάτω. Ακούς φίλε, άκου τώρα σε διακόπτω γιατί μαθαίνω ότι εκτός από τον Μητσοτάκη και ο Γεωργιάδης καταφέρθηκε εναντίον του Σαββίδη στη Βουλή. Ο οποίος Άδωνης Γεωργιάδης, όλες οι πληροφορίες λένε ότι η Νέα Δημοκρατία περιμένει το πρωτοσέλιδο του ντοκουμέντο την Κυριακή
για να τον καρατομήσει. Γιατί έχει μια σειρά από αποκαλύψεις για το κελπνό. Και αυτοί οι άνθρωποι μας πουλάνε τρέλα πρωί-πρωί στη Βουλή, ρε φίλε. Δεν πουλήσουμε κι εμείς τρέλα, κάτσε τελείως εκπομπή σου. Το θέμα είναι, φίλε, ότι αν αυτοί είναι οι επόμενοι, δεν είμαστε καλά. Ποιοι ήταν οι προηγούμενοι, ποιοι ήταν οι επόμενοι. Γονατιστοί θα έρθουν. Αλλά πάμε παρακάτω. Πες τα δικά σου. Λοιπόν, γιατί μπορεί να περιμένουμε. Πες τα 70χρονα, φίλε. Εσάστε, λοιπόν, σαν 70χρονο εγώ να πω πέντε πράγματα, γιατί η εμπειρία δεν κρύβεται. Πού νοιάζεται αυτό το πράγμα, δηλαδή εμένα με ξεπερνάει αυτό το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή σήμερα. Δεν ψήφισα και είδα αυτό το πράγμα. Και του Ντέμι Νικολαίδη τη δήλωση. Δεν μπορώ δηλαδή πραγματικά. Πρώτα απ' όλα δεν συνδέεται ο Ντέμις με την ΑΕΚ, να ξέρεις. Εντάξει, ξεκινάμε τα βασικά. Δεν συνδέεται ο Ντέμις με την ΑΕΚ. Δεν συνδέεται, αλλά. Δεν συνδέεται και κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αλαφούζου. Πάμε παρακάτω. Ναι, σωστό γι' αυτό. Ναι. Ωραία. Του πρωταθλητή ρε φίλε. Αναμενόμενο. Σε όλα τα ιστορικά γεγονότα που είχαν κοινό συμφέρον αυτοί βγήκανε μαζί. Ο Αλαφούζος δεν πήρε το πρωτοσέλιδο του Γαύρου και πήγε παρά μάσκαλα στο κάστρο. Ναι, πού σου φαίνεται το παράξενο. Άλλο εκεί έπαιζε ένα μου συμφέρον, εκεί έπαιζε ρε παιδιά το συμφέρον του Παναθηναϊκού. Θα δείξω εγώ μια φωτογραφία από όπου και να είναι. Εδώ τώρα βγαίνει, σε βλέπω όλη η Ελλάδα, δεν έχει κανένα λόγο, δεν σε περιμένει κανένα. Και του λες, τώρα Αλαφούζε, τι έχει να πει εσύ για το φίλο σου. Μήπως εγώ είμαι καλύτερος φίλος. Μήπως θα έρθεις με πειρά, εγώ έτσι. Δεν τον φοβούνται τον Παναθηναϊκό πλέον. Τον ΠΑΟΚ φοβούνται, αλλά τι θα κάνουμε. Πόσα χρόνια ρε Σταύρο, πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Πόση δύναμη έχει αυτή η ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ και δεν το έχει καταλάβει κανένα. Τι φόβος είναι να το σκορπάει. Για μία νίκη, για ένα 90 λεπτό. Για μια φορά και να πεις τώρα τι φόβος σκορπάει αυτή η ομάδα. Πόσο σημαίνες ήταν αυτές οι διοικήσεις τόσα χρόνια, τις κυβερνήσεις, βαλτές, για να είναι ο ΠΑΟΚ εκεί που είναι. Δεν ξέρω, εμένα πάνε πολλά στο μυαλό. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Επόμενος, μη στέλνετε άλλα μηνύματα, sorry, τέλος. Είναι 10-11 πόσοι είναι, προλάβανε, τέλος. Στο διαγωνισμό για τη στήρα του ΠΑΟΚ Κέρκυρα θα ειδοποιηθείτε σε λίγο. Πάμε στις γραμμές, καλησπέρα. Έλα. Κύριε ρεπόρτερ. Γεια σας. Τι γίνεται. Έλα, ακούγεσαι. Ναι. Εσύ είσαι. Περηφάνεια μόνο για την ομάδα μας, την ΠΑΟΚΑΡΑ. Πάω, ξέρετε εδώ, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση γιατί δεν ενημερώθηκα. Ναι. Σχετικά με τον τελικό, μάθαμε τον τόπο. Δεν ανακοινώθηκε ακόμα επίσημα, 90% μάλλον Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο. Οπότε να κλείσουμε εισιτήρια για Ηράκλειο. Ωραία. Εντάξει, τώρα σου λέω, σε λίγο θα ανακοινωθεί μάλλον, σε λίγο. Ωραία. Έγινε... Και ναι. Ένα τελευταίο για να... Πόσο χωρητικό ήταν, δηλαδή πόσα άτομα θα... 11.500 άτομα χωράνε. 26 είναι χωρητικότητα. Δική μας, ναι. 11.500 δική μας. Ναι. Ωραία, σου ευχαριστώ. Έγινε πολύ, για... καλά. Έχει πτήσει σε αίρεση, Ηράκλειο. Πώς δεν είσαι. Καλημέρα στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Airball. Άλλος, καλησπέρα. Τι λέει. Δεν ακούμε εμείς. Ναι. Δεν ακούμε. Έχει κάποιο πρόβλημα αυτός. Ενώ στα Q ακούγεσαι. Τώρα ακούγεσαι. Ναι, μ' ακούτε. Έλα, ναι, καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα. Τώρα ακούγεις. Λοιπόν, περιμέναμε να έρθει το δικαίωμα και έστα για να καταλάβουμε τους δάκους πάνω από τα σύντερα και τόσα χρόνια. Με αυτό δεν είπα και πριν, φίλε. Και φάνηκε περίτρανα στα play-off. Όταν ορίστηκαν τα play-off, για ποιο λόγο γινόταν. Μέχρι να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα ή η υπερδιπλησία. Με το που βγήκε που πήγαινε στα play-off, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει απίστευτες σφαγές. Να μην τα ξεχνάμε. Αυτό που θέλω να πω εγώ, πέραν των κακών διαστημάτων της ομάδας, επειδή η ιστορία συνεχίζεται, ας στείλουν ένα μήνυμα εκεί που πρέπει. Μιλάω για το Αγρίνιο, την Κυριακή, διότι αυτοί είναι καλοί να χάσουν από οποιονδήποτε αντίπαλο, έτσι ώστε οι βαθμοί να είναι τρεις. Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Ή τουλάχιστον να ξεβρακωθούν, επειδή είναι στην Ελλάδα και μπορεί κάποιος δικαστής να βρει μια μεσοβέζικη λύση, να μειώσει. Όχι μείον 6 προβλέπει. Αδερφέ, άκου να δεις. Αυτό το τηλέφωνο που λες έχει γίνει. Ωραία. Πριν δεις το πρόγραμμα, εσύ. Εντάξει. Όχι πριν δεις το πρόγραμμα, ήθελα να πάρω και από τις προηγούμενες εβδομάδες. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θα το παίξω εγώ πολύ ξέρος, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το μάτς. Είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε αν θα βγάλει απόφαση, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί δικαστής ο οποίος να πει όχι μείον 6, ρε παιδιά, μείον 3. Ας είσαι στους μείον 3 λοιπόν.
Αυτό τίποτα άλλο πιστεύω ότι θα παρουσιαστούμε σοβαροί σαν ομάδα στο τελικό. Μετά από πολύ καιρό. Και πλήρης. Και πλήρης. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενος. Καλησπέρα. Ναι, για χαρά. Εγώ, ναι. Γεια σας, ναι. Ναι, λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω ένα τεράστιο μπράβο στον Βλάντα Νίβιτς. Νομίζω ότι παρόλο που είναι καινούργια ομάδα και καινούργιος προπονητής, έχει κάνει μια πορεία που δύσκολα, ας πούμε, μπορείς να τη βγάλεις αποτυχημένη, έτσι. Και μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι επιτυχημένο το πρώτο. Φίλε, δεν έχουμε πάρει τίποτα, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Μας γυμνάς το μυαλό, έτσι. Περίμενε λίγο. Εγώ σε κάνω και μια άλλη ερώτηση. Ναι. 5 χρόνια με το Μεγιστάνα μεγαλομέτωπο. Ναι. Τι έχουμε σηκώσει. Έχουμε ξαναπάει τελικό. Δεν ήταν επιτυχημένος αυτός που σε πήγε. Τι έχουμε σηκώσει. Εσύ, μην με βάζεις να άκουρα δεις. Άκουρε! Άκουρε εσύ! Άκου! Γιατί με εκνευρίζεις, ρε. Είναι νοοτροπία μικρής ομάδας αυτή. Θα μιλήσω κι εγώ μετά. Ναι, εννοείται, αγόρι μου. Τι, μόνος θα μιλάω. Ωραία, ευχαριστώ. Ναι. Ακούω. Ωραία. Ο κάθε προπονητής θα κρίνεται στο τέλος. Υπάρχουν καλά, υπάρχουν και στραβά. Ναι. Θα αποθεωθεί, θα μάθει. Όποιος και να είναι αυτός, αγόρι μου, άστα ονόματα. Θα αποθεωθεί όταν μου δίνει μαστραπάδες. Μπορείς να μιλήσεις. Ωραία. Έχω δύο λέξεις. Ναι. Φερνάντο Σάντος. Ναι. Φερνάντο Σάντος. Ναι. Τι. Για μένα ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟ. Ναι. Τι μας έφερε. Τίποτα. Τίποτα. Με τη δικιά σου ψυχρή λογική. Με τη δικιά σου ψυχρή λογική. Οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Αν ο Σάντος ήταν σήμερα στον ΠΑΟ, θα είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί. Αυτό σου λέω, αγόρι μου. Αν με αυτήν τη διοίκηση και αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είχα προπονηθεί το Σάντος, θα είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Άστο. Μπορεί, μακάρι. Ναι. Μπορεί, μακάρι. Αλλά δεν έχουμε δει καλύτερα δείγματα γραφής από κανέναν άλλον στη μετά Σάντος εποχή. Από κανέναν άλλον. Έμεινε και κανείς άλλος πέρα από 8 μήνες. Ναι, αλήθεια. Νομίζω ότι αυτό είναι και η καλύτερη απάντηση. Έτσι, σε διάφορους ας πούμε που εμφανίστηκαν μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες από το 2-0 της Αθήνας. Και μιλήσανε και είπανε και ξαναείπανε. Ασκήθηκε και κριτική, φίλε, με βάση επιλογές και αυτό είναι θεμητό. Και αυτό είναι θεμητό και πρέπει να γίνεται. Είναι άλλο πράγμα σε εσάς που έχω ακούσει κριτική που λέει, ξέρω εγώ, γιατί δεν μπήκε ο Τσίμηρο, γιατί δεν μπήκε ο Πίσεσβαρ κτλ. Και τα έλεγα κι εγώ. Και άλλο η απαξίωση και ότι είσαι άχρηστος. Και άλλο ότι τον έπιασε στον ύπνο ο Ζουνίδης, το rotation. Θα το είχα ξαναπεί. Είναι άλλο πράγμα ένα άρθρο που είχε σκάσει πριν 10 μέρες. Το οποίο ήταν και ανώνυμο και εν τέλει, ας πούμε, μας έλεγε δεν πήρε τίποτα, τα έχει όλα στρωμένα στα πόδια του, λεφτά έχει, παιχταράδες έχει, χάλια. Όλοι έχουν γιατί μυαλό και καταλαβαίνουν. Ναι ρε παιδιά, αλλά να καταλάβουμε ότι άμα δεν κρατήσεις ένα κορμό, άμα δεν διώξεις αυτό που σε τραβάει πίσω, και αυτό έγινε με τον Τσαβέλα, έγινε με τον Ποντικό, που πήρε τη σκούπα και τον έδιωξε. Και μαγιά της δίκης που κράτησε τον προπονητή και όχι τον Ποντικό. Τελικά. Και δικαιώθηκε στην πορεία ο ΠΑΟΚ, έτσι. Να το πούμε αυτό. Ναι. Ότι έχει παίξει μισό πρωτάθλημα με κόντρα διαιτησία και μισό πρωτάθλημα και με Ποντικό μέσα. Δηλαδή φαντάσου, ας πούμε, είσαι μείον 6 μόνο. Όταν είσαι οπαδός, θα βλέπεις τα πράγματα πολύ απλοϊκά. Και σας ζηλεύω γι' αυτό, να ξέρεις. Ο προπονητής τον είχε τον Τζαβέλα. Δεν τον ανανέωσα εγώ και εσύ τον προπονητή. Από αυτόν ξεκινούσε το κάτω. Εντάξει. Πανάσω, μην τα βλέπεις απλοϊκά τα πράγματα. Λίγο πιο ξύπνιος να είσαι. Καλό μεσημέρι. Okay, αυτά καλά. Τα μείον 3 πάντως, αυτά τα μείον 3 του Τζαβέλα, έστω αυτά τα μείον 3 που βγήκαν στη χώρα, μας λείπουν. Έστω αυτά. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα. Συγγνώμη για την παλιλογία. Ο Ολυμπιακός πρόκειται να κληθεί με βάση το άρθρο 28 για το Μοντέστο. Το ξέρετε αυτό, ελπίζω, έτσι. Περιμένουμε να το δούμε. Ναι. Το άρθρο 28 προβλέπει αφαίρεση βαθμών, την οποία όμως δεν την καθορίζει. Επομένως, ο φίλος πριν που πήγε το μείον 3, να πάμε με μείον 3 στις εκδικάσεις, έχει απόλυτο δίκιο. Το 28 γιατί δεν μπορεί είναι. Να μην τη... Το άλλο ποιο ήταν, μπορεί 29. Να μην τη φάει, μπορεί να μην τη φάει ο Ολυμπιακός με βάση το 29, μπορεί να τη φάει με βάση το 28 άρθρο. Το οποίο επειδή δεν έχει αφαθμούς, μπορεί να πάει στο μείον 3. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, έχει απόλυτο δίκιο. Κάτσε να δούμε το. Υποθέτης τώρα, κάτσε να δούμε, περίμενε. Με υποθέτω, τι θα κληθεί. Υπάρχει στην έκδοση του παρατηρητή, τι υποθέτω. Υπάρχουν στον πάγο ναι, με ποιο άρθρο θα κληθεί, υποθέτει. Με ποιο άρθρο θα κληθεί, κάτσε να δούμε. Το άρθρο θα. Παιδιά, εγώ διάβασα τα άρθρα. Τα οποία λένε ότι το 28 μιλάει για εξύβριση αξιωματούχου
και το 28 να φέρει αφαίρεση βαθμό, χωρίς να καθορίζει όμως. Επομένως και το μείον 3 θα είναι μια περίπτωση, ας είμαστε προετοιμασμένοι. Έγινε, παιδιά. Μα ό,τι και να γίνει, υπάρχουν να κερδίσει την Κυριακή, τι εδώ συζητάμε. Είναι και τα play-off, παιδιά. Εννοείται. Έχω βαθμό παραπάνω. Και για ψυχολογία και αυτό τα προετοιμασία. Αν κερδίσει αν χάσει ο Πανιόνιος, θα παίρνω 2 βαθμούς. Ή αν δεν κερδίσει η Άξη, θα γίνει. Ναι. Τι είπες, Χριστό? Τα γκολ του Κόλκα. Έχουμε γκολ, για. Βάλε, δεν θυμάμαι τι είπα σε κανένα. 2, άντε να δούμε 2. Τι 2, τα 2 τελευταία βάλε τότε. Βάλε, ναι, το 4 εκεί που κρατάει το γούρι του. Ο Πέλκας εκτελεί, είναι καλή εκτέλεση. Γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! 1-0 με τον Δημήτρη Πέλκα. 1-0 στο 14. Απίστευτο χτύπημα του Δημήτρη Πέλκα. 1-0 ο ΠΑΟΚ με τον νεαρό του Άσο να πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ. Και ο ΠΑΟΚ κάνει το πρώτο βήμα. Ο Τσάλμα από τα δεξιά του να ψάχνει στήριγμα. Του το δίνει ο Πίσεσβαλ. Πολύ ωραία περιστροφή του Πίσεσβαλ. Κάνει τη σέντρα και παλιά. Γκολ! Γκολ με τον Λέο Μάτο. 2-0. 2-0. Ο Λέο Μάτος βάζει τον ΠΑΟΚ με αέρα 2 τερμάτων. Νωρίς το δεύτερο ημίχρονο. Ενώ ο Πέλκας είχε δεύτερο να πίνει και το κάνει. Εκπληκτική η σέντρα του Πίσεσβαλ. Που δίνει δημιουργία στον ΠΑΟΚ με το καλημέρα. Κεφαλιά του Μάτος, 2-0 ο ΠΑΟΚ, ισοπαλίζει. Τον Πέλκα νεαρό πριν να το λέει ούτε η μητέρα του. Εντάξει. Ναι, να το λέει ούτε η μητέρα του, τον Πέλκα. Αλλά εκεί παιχνίδιου πανέκτηση, δεν είναι ψέτο ο Ερίκε. Πατάει για τον Μάτος. Σέντρα του Μάτος. Πέλκας είναι εκεί, την παίρνει κεφαλιά. Σου του Σάκοφ, γκολ! Στο 73! Τον βρήκε το Σάκοφ με τη μία ο σκύλος, ε. Σου του Σάκοφ, είπε κατευθείαν. Χάνε αυτό το σουλούπι. Μόνο ο Σάχοφ κυνηγάει. Τον βλέπει συνέχεια τι κάνει στο κύπελο. Ένα λεπτό μετά την αποβολή του Χουλ, ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει σκορ πρόκρισης. Εξαιρετικό πλασέ του Σάχοφ στο 73. Τι ζήσαμε. Ο ΠΑΟΚ παίρνει κεφάλι τριών τερμάτων. Λέω μας πολύ ωραία για τον Πίσεσβαλ. Παίζει καλά με το σώμα και μένει όρθιος. Πίσεσβαλ περνάει το κουτρουμπί μέσα στην περιοχή. Βρίκοβιτς, γκολ! Το περνάει το κουτρουμπί είναι πολύ απλοϊκό για αυτό που έγινε. Τον διασχίζει. Δεν θέλω να το πω γιατί έχω γούρια. Κάνει το 4-0. Θέλει να πει ο ΠΑΟΚ είναι στο τελικό και το σκέφτεται αμέσως. Και διορτάζει. Τέσσερις σκέψεις ταυτόχρονα. Γυναίκα είναι, ρε. Διαχειρίζεται. Ρε γυναίκα είναι, γυναικείο μυαλό έχει. Εννοείται. Ωραία. Ένα, λέει, τέσσερα σκέφτεται. Τις κρατάει στο πλούσιο αρχείο του ο Σταύρος Κόλκας την περιγραφή του γκολ. Έχουμε αρκετούς έως πολλούς οι οποίοι προέβλεψαν μέσα από το Facebook του ΠΑΟΚ το τελικό σκορ. Συγγνώμη λίγο, πρέπει να πάω να πάρω την καλοκαιρινή κολεξίων μου. Κάνε εδώ την κλήρωση. Άντε, φεύγα. Τράβα ένα. Έναν τυχερό που είστε κερδίζει. Εσείς που κερδίσατε, που μάλλον βρήκατε ότι το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός θα λήξει 4-0. Και μπήκατε στο διαγωνισμό για ένα γυαλί ηλίου από την Opticon Express. Ηλίας Νικολαίδης. Μάλιστα. Ηλίας Νικολαίδης λοιπόν θα ενημερωθεί πάρα αυτά να έρθει να παραλάβει το γυαλί. Θα το φορέσει και θα μας βγάλει και φωτογραφία να μας τη στείλει. Οι κύριοι Μαριουλάς, Ρεπάκης, Μιλονίδης, Καρικάς, Φιλιππίδης, Στεφανίδης, Νικολάου, Βαγιόπουλος, Τούμπος και Τσολιανός κερδίζουν οι στρίγες για τον αγώνα ΠΑΟΚ Κέρκυρα. Θα ειδοποιηθούν σε πολύ λίγο. Ήταν οι πρώτοι 10 που έστειλαν μήνυμα. Ο τελευταίος γράφει: αν δεν καταλαβαίνετε, είμαστε τελικό διαλύοντα του Παναθηναϊκού και εσείς ασχολείστε. Με ρωτή λέει δεξιά και αριστερά προς τους οπαδούς. Γράφει το μήνυμά του. Κλείνουμε χορηγή δεύτερης ώρας Alter Ego. Την κάναμε άστο φύγει Ελένη. Χωρίς βίντεο. Δεν μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια Alter Ego. Τα πάντα σε ανδρικό ντύσιμο. Είτε δυτικά στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, είτε ανατολικά στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Πού είμαι? Με ευτίκα. Ήδη γηνής. Στις καλύτερες τιμές. Απόλλωνος 37-39 στην κάτω Τούμπα. Πάνω από τον κήπο του Καλού. 2-3-10-90-55-03 το τηλέφωνο για να διαλέξετε τα καλύτερα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων. Ότο Καλογεράς στη δεύτερη ώρα το πιο ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Με σέρβις, με φανοπείο, με βαφείο, με τα κορυφαία ανταλλακτικά. Ότο Καλογεράς με 35 χρόνια συνεργασίας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Καταστήματα. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Θέρμης.
Στη Λαμπράκη, στροφή 3 Ανδρίας, Λαμπράκη 27. Και Σπυρίδων 19, στην Παλαιά Συμμαχική Οριοκάστρου, τηλέφωνο 2310-690-497 για το σέρβις του αυτοκινήτου και όχι μόνο. Κλείνουμε. Ξεκινάει η μεγάλη εβδομάδα. 7 η ώρα σήμερα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο Βόλεϊ, τελικός κυπέλου. Θα κάνει την προσπάθεια του ΠΑΟΚ. Ο Στάροβιτς, από ό,τι μαθαίνω, θα παίξει κανονικά. Πάμε παιχνίδι. Ναι. Αύριο μπάσκετ στο Αλεξάνδριο κόντρα στον Άρη. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια. Λοιπόν. Την Κυριακή ΠΑΟΚ Κέρκυρα. Και ξεκινάει. Και μέσα στην ημέρα θα σας ενημερώσουμε και για το τελικό και για όλα τα παρεπόμενα. Έχουμε πολλά να πούμε, είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα. Λοιπόν, και για το Άρης ΠΑΟΚ θα ακούσετε και στην επόμενη εκπομπή από το Χρήσανθο, το μπασκετικό. Ξεκινάει άμεσα, ναι. Πάμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.